Γιατί αφού ξεκινήσαμε για τη σωτηρία της ψυχής μας, είπαμε λοιπόν ότι δύο πράγματα είναι. Χτίζουμε την πνευματική μας ζωή πάνω στο θεμέλιο της πίστεως. Γιατί αν δεν το χτίσουμε πάνω στο θεμέλιο της πίστεως μας, και οι ελεημοσύνες μας δεν θα πιάσουν, όπως δεν πιάνουν το όνομα σώνων και το όνομα μεθανών, και η ταπείνωση που κάνουμε δεν θα πιάσει, και τίποτε δεν θα μας ωφελήσει αν δεν έχουμε σωστή πίστη και δεν νοιαζόμαστε πάντα για την πίστη μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ομολογούμε το Ευαγγέλιο. Η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι η ομολογία. Για να φτάσει στην ομολογία φυσικά, πρέπει να έχει πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να ομολογήσει ο άλλος άνθρωπος αν δεν έχει αρετές. Και ποια είναι η αρετή αυτή που προβάλλει την ομολογία? Είναι μία από τις τέσσερις βασικές αρετές που λέγεται ανδρεία. Πρέπει να έχεις ανδρεία. Η ανδρεία όμως είναι περιεκτική αρετών, έχει και άλλες αρετές. Η ανδρεία τι έχει μέσα? Ένας ανδρείος άνθρωπος έχει το θάρρος. Το θάρρος από πού το βρίσκουμε? Ποιος μας δίνει θάρρος? Ο Χριστός. Πώς θα αποκτήσουμε θάρρος? Πάμε τώρα, γυρίζουμε όλοι, πάμε βήματα πίσω για να δούμε από πού ξεκινάμε. Έτσι. Από τους μάρτυρες. Για να αποκτήσουμε όμως το μαρτυρικό φρόνημα, πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει πρώτα να κάνουμε γνωριμία με τους μάρτυρες.